Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Καλησπέρα σας. Τιμούμε σήμερα την 41η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Μια ανεξαρτησία της οποίας η πορεία ήταν από την αρχή προβληματική. Και η οποία αντιμετωπίστηκε σαν νόθο παιδί από εκείνους που την κέρδισαν. Υπονομεύτηκε από εκείνους που από την αρχή εποφελήθηκαν από αυτή. Και τελικά βιάστηκε βάναυσα από εκείνους που τάχθηκαν να την προστατεύσουν. Χρειάστηκε μια επέσχυντη προδοσία και μια βάρβαρη εισβολή για να γίνει κατανοητή η αξία της, παρά τους απαράδεκτους περιορισμούς που της είχαν επιβληθεί, για να εκτιμηθεί η προστασία που πρόσφερε η ίδια η ύπαρξή της στον λαό και τον τόπο. Χρειάστηκε ο κατεξακολούθηση βιασμός της και οι αποκαλύψεις για το ποιοι και πόσο βυσοδομούσαν για δεκαετίες ολόκληρες εναντίον της για να εκτιμηθεί η εξέλιξη της σε συνώνυμο της επιβίωσης της Κύπρου ως πολιτισμός, ως πολιτεία και ως λαός. Αυτή την ανεξαρτησία θα τιμήσουμε σήμερα ανατρέχοντας στο παρελθόν για να φωτίσουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες είχε ιδρυθεί και να θυμηθούμε τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Ο αντιαβεγγιακός αγώνας του 1955-1959 είχε ταυτιστεί με το αίτημα της Ένωσης. Σήμερα, υπό το φως των τραυματικών εμπειριών που συσσωρεύτηκαν από τότε, πολλοί αμφισβητούν τη σοφία της απόφασης για τη διεξαγωγή του αγώνα με το συγκεκριμένο τρόπο που έγινε. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι ο αγώνας εκείνος είχε διεξαχθεί στις συνθήκες της παγκόσμιας αντιπαράθεσης του ψυχρού πολέμου και μοιραία έπεσε θύμα εκείνου του πολέμου. Η Βρετανική κυβέρνηση επιχειρούσε να διατηρήσει στην περιοχή τον κυρίαρχο ρόλο που επέβαλαν τα συμφέροντα της, ακόμα και σε κόντρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η Κύπρος της ήταν αναγκαία. Αντιμετώπισε κατά συνέπεια τον αντιαβυγιακό αγώνα από αυτή την άποψη και ενήργησε ανάλογα. Προσπάθησε και πέτυχε να αποκινήσει τον ενδιαφέρον της Άγκυρας στο Κυπριακό και στο νησί και δημιούργησε προϋποθέσεις σύγκρουσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων για να εμφανιστεί η ίδια στη συνέχεια ως επιδιαιτητής και ειρηνοποιός. Ο Βρετανός καθηγητής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ειδικός σε θέματα ιστορίας των χωρών της κοινοπολιτείας, Ρόμπερτ Χόλαντ, πιστεύει ότι η Κύπρος ήταν στη δεκαετία του 50 θύμα των αλλαγών στις στρατηγικές αντιλήψεις που επέφερε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι συνέπειες του. Cyprus had never been, ever since 1878, had never been developed as a major base. Of course it hadn't, for the reasons people normally talk about. It didn't have a natural harbour and so forth. But whenever there's a question mark over Egypt, particularly over Egypt, then there's suddenly a new focus on the value of having Cyprus and the potentialities of what you can do with Cyprus. In 1937, that a flurry of such discussion, and of course it's the same in 1952, 53, 54. So it's that extra premium put on Cyprus, just at the point when, in Greek Cypriot terms, the campaign for Enesis is. You have two things accelerating. On the one hand, an Enesis campaign within Cyprus. On the British side. An increased need to keep Cyprus, and these two things, of course, were the fatal combination.
Η εμπλοκή της Τουρκίας, ακόμα και με τη συμμετοχή της στη διάσκεψη Παγίδα του 1955 στο Λονδίνο για συζήτηση δίθεν αμυντικών θεμάτων της περιοχής περιλαμβανομένου και του Κυπριακού, οδήγησε στην ανατροπή ουσιαστικά των προνοιών της συνθήκης της Λοζάνης, με την οποία η Τουρκία εγκατέλειπε κάθε δικαίωμα στην Κύπρο. Και η εναντίωσή της στην Ένωση καθιστούσε το στόχο αυτό ανέφικτο, ενώ αύξανε τους κινδύνους μονομερών και αρνητικών λύσεων από μέρους του Λονδίνου. Όπως ήταν το σχέδιο Μακμίλαν του 1958, με το οποίο το Λονδίνο σχεδίαζε τη διχοτόμηση ουσιαστικά της Κύπρου. Τους κινδύνους αυτούς θέλησε να εξουδετερώσει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, αλλάζοντας πορεία πλεύσης από την Ένωση στην Εξαρτησία. Η στροφή αυτή ανακοινώθηκε σε μια συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου προς τη Βρετανίδα βουλευτή του Εργατικού Κόμματος, Μπάρμπαρα Κάσο. Η απόφαση της στροφής αυτής δεν ήταν άσχετη με τις συγκυρίες που διαμορφώνονταν τόσο στο νησί όσο και στην περιοχή ολόκληρη. Κυρίως όμως σχετιζόταν με την απόφαση του Λονδίνου να εφαρμόσει μόνο μερός το περιβόητο σχέδιο Μακμίλαν το 1958. McMillan Plan, that it was the essence of the McMillan Plan to bring pressure to bear both on Greek Cypriots and on Greece from the perspective of an unrolling program of something that seemed to be going in the direction of partition with a possibility of causing war between Greece and Turkey, that it was the intense pressure revolving around the plan which transformed the position and led to pressure to bring about an agreement, and it was consciously manipulated in that sense by the British government. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Γλάφκος Κλερίδης έζησε όλα τα γεγονότα της εποχής από πολύ κοντά. Ήταν ένας από εκείνους που είχαν κληθεί από τον Μακάριο στο Λονδίνο μετά τη Συμφωνία της Ζυρίχης το Φεβρουάριο του 1959. Εγώ θα έλεγα ότι η μεν Βρετανία δεν θα εγκατέλειπε την Κύπρο εάν δεν εξασφάλιζε επαρκείς βάσεις, διότι είχαν φύγει από το Σουέζ και η μόνη κάλυψη που μπορούσε να προστατεύσει το Σουέζ, που για την Αγγλία που είχαν τις Ινδίες και την Αυστραλία και την Ινλανδία, Ισλανδία, ήταν βάιτα, ήταν αναγκαίο να μπορεί να κρατεί το Σουέζ. Όταν όμως αναγκάστηκε να φύγει από το Σουέζ, έπρεπε να αναμένει κανείς ότι δεν θα έφευγαν από την Κύπρο αν δεν εξασφάλιζαν ικανοποιητικές βάσεις. Επομένως, η βασική σκέψη των Άγγλων ήταν να ξεφορτωθούμε τον πελάν της Κύπρου, αλλά πρέπει να έχουμε βάσεις οι οποίες να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να διατηρούμε το Σουέζ ανοιχτό. Συνεπώς, οι συμφωνίες περιστρέφονταν περισσότερο στη διασφάλιση αυτών των προνομίων των Βρετανών παρά ας αφορούσαν ναι. την εξαρτησία. Και κάτι άλλο. Η Βρετανία ήξερε ότι αν έφευγε από την Κύπρο χωρίς να εξασφαλίσει βάσεις, η Βρετανία θα έχανε την επιρροή που είχε στη Μέση Ανατολή. Αυτό απασχολούσε τους Βρετανούς. Και γι' αυτό είπαν όχι ποτέ η Κύπρος. Δύο πράγματα. Το έναν η ασφάλεια του Σουέζ και η μη μείωση της Βρετανικής επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο. Η εκτίμηση του Ρόμπερτ Χόλαντ είναι ότι ο Μακμίλαν ήταν αποφασισμένος να εφαρμόσει μονομερώς το σχέδιο που έφερε το όνομά του αν δεν εξασφάλιζε τη συνεργασία όλων των πλευρών σε μια συμφωνημένη λύση. Και συνεπώς δεν είχε σχέδιο Β. Στρατηγική επιδίωξη του Λονδίνου ήταν να διατηρήσει τον στρατηγικό ρόλο στην περιοχή που είχε πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, η αναγκαστική αποχώρηση από την Αίγυπτο και ειδικά η απώλεια του ελέγχου της διόρυγας του Σουέζ καθιστούσε την Κύπρο αναντικατάσταση για τα σχέδια της. The early 50s, the British are still thinking in, you know, rather old-fashioned realpolitik, colonial contest. Type terms, they need their own bases under their control. And in the Mediterranean context, Cyprus, of course, this is a key quality it has. It is a colony, you have it. And of course, from the 1920s, there have been other places where
the British think, well, we don't need to have sovereignty over it. All we need to do is dominate it. All we need to do is influence it. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, εξηγεί ποιο ρόλο διαδραμάτισαν οι Αμερικανοί σε μια εποχή όπου πρώτη στο μήνυμά τους ήταν η επιτυχής από μέρους τους διεξαγωγή του ψυχρού πολέμου. Η όλη ιδέα της διχοτόμησης εμφανίστηκε πρώτη φορά από την αγγλική κυβέρνηση, αποικιακή κυβέρνηση, και νομίζω οι Άγγλοι ποτέ δεν εννοούσαν πραγματικά να διχοτομήσουν την Κύπρο, γιατί δεν είχαν τίποτα να κερδίσουν ήδη. Νομίζω ήταν έναν τρόπο να κατασταλάσουν το κίνημα για την ένωση με την Ελλάδα. Έτσι. Από την πρώτη στιγμή η Αμερικάνικη κυβέρνηση είχε αντιδρύσει κατά της πολιτικής της διχοτόμησης της Κύπρου και προσπαθούσε να προωθήσει μια πολιτική συνενετική μεταξύ τριών χωρών, Ελλάδα, Τουρκία, Αγγλία, στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου, όπου ουσιαστικά τα συμφέροντα ορίζονταν όχι τόσο εθνικά, παραπάνω αντικομμουνιστικά, ας το πούμε, για να ενσωματωθεί περισσότερα το ΝΑΤΟ. Από 56 Δεκέμβρη, όπου οι Άγγλοι πρώτη φορά επίσημα μίλησαν για τη διχοτόμηση, μέχρι σε 58 οι εξελίξεις έχουν δείξει δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι η Τουρκία δεν μπορούσε να προωθήσει τη διχοτόμηση παρά τη πολιτική της Αμερικής ιδιαίτερα, και οι Άγγλοι, όπως είπα, μάλλον για τακτικό λιγμό μιλούσαν για τη διχοτόμηση και όχι ως σταδίκη. Αυτό το ένα. Το δεύτερο είναι επίσης ότι φάνηκε ότι και η πολιτική προώθηση της ένωσης με την Ελλάδα, παρόλο τους ένοπλους αγώνα, δεν ήταν ρεαλιστική λύση σε αυτή τη στιγμή. Μετά την υστερόβολη υποκίνηση του ενδιαφέροντος της Τουρκίας για την Κύπρο από τους Βρετανούς, η Άγκυρα άρχισε να αναπτύσσει αυθύπαρκτες αξιώσεις, ανεξάρτητα από τη Βρετανική στρατηγική. Με τη συμμετοχή της μαζί με την Ελλάδα και τη Βρετανία στη διάσκεψη του Λονδίνου το 1955, ανατράπηκε ουσιαστικά η πρόνοια της συνθήκης της Λοζάνης, με την οποία η Τουρκία έχανε κάθε δικαίωμα της στην Κύπρο. Και συνεπώς ήταν ελεύθερη να διεκδικήσει αυτό που αποκαλούσε επιστροφή της Κύπρου, αν η Βρετανία την εγκατέλειπε. Η θέση αυτή μεταξελίχθηκε στο διχοτόμηση ή θάνατος. Και τελικά η Τουρκία αποδέχτηκε τη λύση της ζυριχικής ανεξαρτησίας. Η Τουρκία αναδύθηκε μέσα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως ο επιτίδιος ουδέτερος. Παρέμεινε δηλαδή ουδέτερη μέχρι τα τελευταία στάδια του πολέμου, όταν η έκβαση του είχε ήδη κρυθεί, και τότε κήρυξε τον πόλεμο κατά της Γερμανίας. Μεταπολεμικά διεκδίκησε και κατόρθωσε να βρεθεί στο στρατόπεδο των νικητών, με ανάλογη βέβαια ανταμοιβή. Το 1952 γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ και εντάσσεται στους σχεδιασμούς της Δύσης κατά της Σοβιετικής Ένωσης, με προσόν την γεωγραφική της θέση και το στρατό της, που είναι ο μεγαλύτερος της συμμαχίας μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξάρτησή της από την Ουάσιγκτον ήταν τότε απόλυτη, και αυτό κατά τον Ρόμπερτ Χόλαντ την οδήγησε στη Ζυρίχη. Well, so on the Turkish side, it was the fact, I suppose, that for the first time for some years at least, that Turkish borders, Turkish security, had come into question. That there is the crisis over Syria, the Soviet Union is penetrating Syria, and it was fear of this situation developing in an uncontrollable way, whereby Turkey couldn't possibly cope both with the Cyprus problem and with a possible war with Greece, and with coping with a threat from the Soviet Union. And so suddenly Turkey has an interest which he hadn't had for some years in coming to some kind of compromise. I suppose one has to remember that certainly in the immediate wake of the Second World War, Turkey was extremely worried about the Soviet Union. And of course at those post-war conferences, it's quite clear that the Soviet Union is thinking rather old Tsarist terms of getting the straits. And so that explains why Turkey, in large part, was very quiet, even when the Dodecanese was being handed over to Greece. Turkey said nothing. Turkey accepted that. It was a very smooth process from that point of view. And that is such a telling contrast, isn't it, with what came later. Mm-hmm.
But in between, of course, Turkey joins NATO and feels relatively secure. Suddenly, 1957, but above all in the summer of 1958, for the first time since maybe 1946, 47, 48, Turkey is worried about her security. Result, well, suddenly her attitude to Cyprus softens up a bit. So I think it's this regional diplomatic security dimension in which Turkey is feeling rather rattled just when the McMillan Plan is beginning to unfold, and that unfroze that particular side of the problem. Αυτοί λοιπόν ήταν οι λόγοι που υπαγόρευσαν στο Μακάριο τη στροφή από την Ένωση στην εξαρτησία. Η Τουρκία όμως γιατί άλλαξε στάση και από τη διχοτόμηση έστρεψε την προσοχή της στην ανεξαρτησία? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτό το θέμα. Να πω το εξής. Όταν πρώτη φορά αγούστηκε η διχοτόμηση, η θάνατος, αρχές του 57 πια μιλάμε, ως εκείνη τη στιγμή, ξέρετε ότι η τουρκική πολιτική αναφέρονταν ότι η τουρκική προσοχή είναι τουρκική και πρέπει να επιστραφεί στην Τουρκία, έτσι, με αυτή τη λογική. Με πολύ μεγάλη ευκολία, αν θέλετε, από αυτή τη θέση έπιασε η διχοτόμηση η θάνατος. Και πάλι μάζες, και μάλιστα μάζες μέσα από συστηματική μανιπουλάρισμα κτλ. Βγήκαν στους δρόμους για την διχοτόμηση. Ξέρουμε πολύ καλά, μιλάμε σε ένα μήνα Σεπτέμβριο, έχουμε τα Σεπτεμβριανέα παραδείγματα του 1955 που καθαρά είχαν να κάνουν με την πολιτική της κινητοποίησης της μάζας για να ασκήσει πίεση και πάνω στις κυβερνήσεις για να δώσει και εντυπώσει την κοινή γνώμη. Λοιπόν, η τουρκική κυβέρνηση τότε δεν δυσκολεύτηκε πολύ να φύγει από την πολιτική διχοτόμηση, γιατί δεν ήταν μια αναπτυγμένη δημοκρατία για να έχεις μια αυτόνομη κοινή γνώμη. Αυτή η κοινή γνώμη διαμορφώνεται πάντα με τις παρεμβάσεις κρατικές και κυβερνητικές. Και σε αυτήν την περίπτωση εύκολο ήταν για τον Πεντερές να περάσει την ιδέα της ανεξαρτησίας. Εκεί που όμως πρόκυψαν δυσκολίες είναι ότι διχάστηκε η τουρκική επίσημη πολιτική. Δηλαδή, από τη μια, η κυβέρνηση η οποία πια πίστευε μαζί με την αντιπολίτευση ότι η ανεξαρτησία όπως ορίστηκε συμφέρει και στην Τουρκία. Από την άλλη όμως, το γραφείο ειδικού πολέμου κράτησε τη δική του ατζέντα και τη δική του πολιτική. Και οι Τουρκοκύπροι πώς τοποθετούνται μπροστά σε όλα αυτά τα ζητήματα και τις εξελίξεις? Ο Αχμέτ Αν ασχολείται με την έρευνα σε θέματα που αφορούν την ιστορία της τουρκοκυπριακής κοινότητας και στις θέσεις της στο Κυπριακό όπως εξελίσσονταν ιστορικά. Η ιδεολογία της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, λέει, ήταν η ηχοτόμηση. Οι απλοί Τουρκοκύπροι δεν είχαν λόγο. No, there was no saying. The whole the mainstream people of Turkish Cypriot leadership were supporting the partition line. But as far as I remember, there was two demonstrations on the day that they declared independence of Cyprus. One supporting the Republic of Cyprus and the other one supporting steel partition, although it was forbidden in the constitution later to defend it. Η Συμφωνία της Ζυρίχης αποτελεί την έκφραση μιας σειράς συγκυριών, οι οποίες οδήγησαν την Ελλάδα και την Τουρκία σε συνεννόηση και συμβιβασμό. Η διαφορά τους για την Κύπρο έθετε σε κίνδυνο το αντισοβιετικό, αντικομμουνιστικό μέτωπο και την νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Από αυτή την άποψη, η Ζυρίχη δεν είναι λύση στο κυπριακό πρόβλημα που έδωσε. Έδωσε λύσεις στα προβλήματα του λεγόμενου δυτικού κόσμου. Εξασφάλισε στη Βρετανία αυτό που την απασχολούσε σε σχέση με την Κύπρο. Η διαφύλαξη της παρουσίας της στο νησί και η αξιοποίηση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων που της προσέφερε. Η Ελλάδα και η Τουρκία ικανοποιούσαν την αξίωση του βασικού υποστηριχτή των καθεστώτων τους, της Ουάσιγκτον. Πόσο ο λόγος των Κυπρίων μετρούσε σε αυτό το μπαζάρι, φάνηκε από το ίδιο το αποτέλεσμα. Η απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης να εφαρμόσει μονομερό στο σχέδιο Μακμίλαν προκάλεσε ανησυχίες στο ΝΑΤΟ για τις συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας. Η Τουρκία ήταν πρόθυμη να συνεργαστεί στην εφαρμογή του σχεδίου και η Ελλάδα το θεωρούσε διχοτομικό. Οι προοπτικές δεν ήταν ευγείωνες. But I think the Greek government and the Turkish government agree with us that what is needed is first a period of peace. Then perhaps the period which we have put at 7 years of constructive work to try to build up the
democratic institutions in the island. And then we'll see what the final solution of the problem of Cyprus is. Nobody can tell, and nobody ought now to try to lay down the law. Σήμερα είναι γνωστό ότι άρχισαν επαφές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με πρωτοβουλία και υποκίνηση του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα του Γενικού Γραμματέα του, του Πολ Ενδρί Σπακ. Οι μυστικές επαφές διεξάγονταν μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, Αβέροφ και Ζολού, και η ελληνική κυβέρνηση τηρούσε ενήμερο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο για την πορεία τους. Ο Μακάριος ουδέποτε είπε ότι δεν ενημερώνεται. Όταν είπε αυτό το πράγμα ο Καραμανλής, δεν ήταν παρόν ο Μακάριος, ρωτήσαμε τον Μακαριότατο και είπε ότι ναι, τον ενημερώνε η ελληνική κυβέρνηση. Δεν προχώρησε όμως να πει ότι έδιδε και τη συγκατάθεση. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι ενδεχομένως να ήταν ενημερωμένος, να διαφωνούσε με μερικά πράγματα, αλλά να προχώρησαν οι άλλοι. Προχώρησαν οι άλλοι και τον ενημέρωναν. Δεν ίσως να μείνει ήγηρεν ισχυρή αντίθεση και εξελίφθη ό,τι συμφωνούσε και ο Μακάριος. Ο γνωστός ιστορικός και πανεπιστημιακός Παύλος Τζερμιάς, στο δίτομο έργο του «Η ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας», παρατηρεί σχετικά τα εξής. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος στηρίχθηκε κατά τον Αβέροφ από την αρχή ενήμερος. Αλλά ήδη η φύση των συνομιλιών των Αβέροφ Ζορλού, σκληρό παζάρεμα με αποκλεισμό της δημοσιότητας, προσεκτική διερεύνηση προθέσεων, συζήτηση μεταβαλλουμένων τρόπων προσέγγισης, κάνει κάποιον να υποθέσει πως οι πληροφορίες του Κύπριου Εθνάρχη για την πορεία των πραγμάτων αρχικά δεν μπορούσαν να είναι πλήρεις. Μέχρι το Φεβρουάριο του 1959, Αβέροφ και Ζολού είχαν καταγράψει το περίγραμμα μιας συμφωνίας. Τις λεπτομέρειες τις κωδικοποίησαν στη Ζυρίχη. The key Zurich element was that the British would have their base, the British would have their military interests looked after. And you know the story that therefore evolves, and it was undefined about what kind of bases and how big the bases were, and as you well know, latterly that did cause a major issue for debate and contention in the year or so before independence. But in other respects, in terms of the content of Zurich, the British had become irrelevant by then. So I think the actual shape of Zurich, and therefore in the end the shape of the Lancaster House, would have been the same, with or without the British, with that one big exception, important exception, about the military aspects, the base aspects. Of course, the British had to, were insistent on having their interests catered for in that regard. But in terms of the distribution of power within a post-colonial, post-independent Cyprus, and the nature of the constitution, the British have become, by then, I think, purely marginal, haven't they? And so, as you well know, the committees that were set up in the wake of Lancaster House, has always seemed to me interesting, as somebody interested in the end of empire and decolonisation, that on the one that the constitutional committee, the British aren't represented on that particular committee. This is the one colony, maybe the only colony, are there others, where the British were more or less totally excluded from shaping the constitution. Η Ζυρίχη λοιπόν επινοήθηκε προκειμένου να διαφυλαχτούν τα δυτικά συμφέροντα στην Κύπρο και την περιοχή. Ο τότε Γενικός Διευθυντής του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μελίχ Εζενμπέλ, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στο Κυπριακό και ο οποίος το 1974 κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο υπηρετούσε ως πρέσβης της χώρας του στην Ουάσιγκτον, σε μια συζήτηση που δημοσίευσε η τουρκική εφημερίδα Τεζουμά στις 21 Ιουλίου 1984, παρατήρησε τα εξής για τη Ζυρίχη και την αξιοποίησή της από την Τουρκία. Καταλήγοντας στη συμφωνία της Ζυρίχης, γνωρίζαμε ότι θα προέκυπτε η ανάγκη για να επέμβουμε στην Κύπρο. Και αυτό γιατί πιστεύαμε ότι ο Μακάριος δεν θα ήταν πρόθυμος να διαφυλάξει το ομοσπονδιακό σύστημα στη νομική του μορφή.
Η επέμβασή μας διενεργήθηκε λίγο-λίγο. Το 1964 έγινε από αέρος. Το 1967 εκδιώχθηκαν από το νησί 10.000 Έλληνες στρατιώτες. Αλλά η πραγματική επέμβαση έγινε το 1974. Ωστόσο, η εισβολή του 1974 δεν ήταν αυτή που είχαμε σκεφτεί με την κατάληξη της Συμφωνίας Ζυρίχης Λονδίνου. Εμείς φουρνίζουμε στον τόπο μας για τον τόπο μας, όχι για τους άλλους. Τα χρήματα των καταθέσεών σας, που με τόσο κόπο αποταμιεύετε, τα επενδύουμε στον τόπο μας για σας. Σπέστρο Βόλου. Για μια δυνατή οικονομία για την Κύπρο μας. Food Sealer. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο σύστημα που κλείνει αεροστεγό στα τρόφιμα και όχι μόνο. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να βγάλετε τον αέρα από τη σακούλα με ένα απλό πάτημα της μηχανής. Με αυτόν τον τρόπο τα φαγητά σας, καθώς και τα φρούτα και λαχανικά, διατηρούνται φρέσκα 3 φορές περισσότερο χρόνο. Μπορείτε επίσης να κλείνετε αεροστεγό στεγνά εφόδια, όπως ξηρούς καρπούς, αλεύρι, ζάχαρη, ρύζι, μακαρόνια, αλλά και κρέατα, κοτόπουλα, αλλαντικά. Κοιτάξτε τώρα αυτό. Διατηρείτε ένα φαγητό στην κατάψυξη, το βγάζετε και κατευθείαν στο microwave. Πολύ αναγκαίο για εκδρομές και κάμπινγκ, για φοιτητές και εργένιδες. Food Sealer. Καλή διατήρηση και συντήρηση, καλή οργάνωση και καλύτερη οικονομία. Telemarketing. Έξυπνα προϊόντα. Είκοσι χρόνια. Γράφουμε μαζί την πιο όμορφη ιστορία αγάπης, που μας έμαθε να αγαπάμε ξεχωριστά, που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Μόνο η αγάπη μπορεί. Ραδιομαραθώνιος 2009. 20 χρόνια προσφοράς και αγάπης από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και την Μαρφίν Λαϊκή Μπάνκ. Τώρα μπορείτε να κάνετε γυμναστική χορεύοντας με το μοναδικό Cardio Twister. Με μια απλή κίνηση γυμνάζετε ολόκληρο το σώμα. Πλάτη, ώμη, κορμός, κοιλιακή, γλουτί, μυρί, πόδια, όλα. Κάνει διπλή κίνηση, πάνω κάτω και μέσα έξω. Καταγράφει απώλεια θερμίδων, βήματα και χρόνο. Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα για σύσφυξη ή για να κάψετε λίπος και φυσικά η ταχύτητα είναι στο χέρι σας. Θα λάβετε και ένα DVD με ασκήσεις και ένα πρόγραμμα διατροφής 10 ημερών για τέλεια αποτελέσματα. Μαζί θα πάρετε δώρο την μπάρα εκγύμνασης Iron Gym που προσφέρει κάτι παραπάνω από εκγύμναση των ιών. Με το Iron Gym έχετε τη δυνατότητα να κάνετε πολλές και διαφορετικές ασκήσεις. Ένα δώρο αξίας 44 ευρώ και 90 σεντ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 87 80 25 και θα έρθει σπίτι σας στην εκπληκτική τιμή των 199 ευρώ με δικαίωμα επιστροφής εντός 15 ημερών. Είναι μία προσφορά του Shop TV. Η ελληνική. Και ξεπαγώνει και ψήνει και ζεσταίνει. Το νέο φουρνάκι αλογόνου είναι τώρα απαραίτητο και στη δική σας κουζίνα. Μικρότερο σε μέγεθος και μεγαλύτερο σε χωρητικότητα από ένα φούρνο μικροκυμάτων, συνδυάζει την τεχνολογία αλογόνου μαζί με περιμετρική ροή ζεστού αέρα, εξασφαλίζοντάς σας ταχύτερο αλλά και ομοιόμορφο ψήσιμο. Είναι αυτοκαθαριζόμενο και το γυάλινο δοχείο του μπαίνει χωρίς κανένα πρόβλημα και στο πλυντήριο των πιάτων. Ιδανικό για όλους τους τρόπους μαγειρέματος, ακόμη και για ψήσιμο στη σκάρα. Με το φουρνάκι αλογόνου το κρέας σας θα μένει εύγευστο και ζουμερό, χωρίς καθόλου λίπος. Αφού χάρη στην κατασκευή του, μένει όλο στη σχάρα στο κάτω μέρος του δοχείου. Χρησιμοποιήστε το επίσης και για να ψήσετε τα δικά σας σπιτικά ψωμιά. Halogen Oven. Ο πολύτιμος βοηθός σας στην κουζίνα. Telemarketing. Έξυπνα προϊόντα.
Στη Ζυρίχη δεν χρειάστηκαν παρά μόνο δύο μέρες για να επικυρωθούν όσα είχαν τύχει μυστικά επεξεργασίας από την Ελλάδα και την Τουρκία. Και στο Λονδίνο δεν χρειάστηκαν περισσότερες μέρες, καθώς δεν υπήρχε θέμα διαπραγματεύσεων εκεί. Απλώς είχαν κληθεί οι αντιπρόσωποι των δύο κοινοτήτων για να επικυρώσουν όσα είχαν συμφωνήσει η Ελλάδα και η Τουρκία και αποδεχόταν η Βρετανία. Ο Αβέροφ και ο Γαρμαλής πάντα υποστήριζαν ότι ενημέρωναν τον Μακάριο για τις παρασκηνιακές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις τους με τους Τούρκους. Και ο Μακάριος ουδέποτε το αμφισβήτησε αυτό. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα για το πόσο πλήρης ήταν η ενημέρωση αυτή και ένα άλλο κατά πόσο ο Μακάριος έδινε και τη συγκατάθεσή του για τις εξελίξεις. Η συμφωνία Ζυρίχης-Λονδίνου κατασκευάστησαν στη Ζυρίχη από ελληνική λαδική αντιπροσωπεία, τουρκική αντιπροσωπεία, με τη συγκατάθεση και της Μεγάλης Βρετανίας ότι οι λύσεις θα είναι λύσεις ανεξαρτησίας. Το περιεχόμενο, όταν ο Μακάριος πήγαμε στην Αγγλία για να υπογραφούν αυτές οι συμφωνίες και ο Μακάριος αρνήθη να υπογράψει, ήρθε ο Καραμαλής στο Λονδίνο και ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας στο Λονδίνο. Ιδιαίτερη σύσκεψη που είχαμε με τον Καραμαλή μας είπε ότι δεν ήταν δικαιολογημένος ο Αρχιεπίσκοπος που αρνείται να υπογράψει, διότι ενημερώνεται, εσυμφωνούσε και προχωρήσαν και κατασκευάσαν αυτήν την λύση του Κυπριακού, τη συνταγματική πτυχή, η οποία συνταγματική πτυχή περιείχε τα άρθρα τα οποία ήταν αναλύωτα και έπρεπε να μπουν στο Σύνταγμα με όπως συμφωνήθησαν τα βασικά άρθρα. Εδώ προκύπτει ένα θέμα κατά πόσο ο Μακάριος είχε οποιανδήποτε επιλογή στο Λονδίνο. Από τη μία υπήρχε η απειλή της μονομερούς εφαρμογής του διχοτομικού σχεδίου Μακμίλα και από την άλλη η Ελλάδα απειλούσε με εγκατάλειψη της Κύπρου εάν ο Μακάριος δεν υπέγραφε τη συμφωνία. Για τις πρώτες τρεις ημέρες που ήμασταν εκεί, ο Μακάριος επέμενε ότι δεν θα υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Στο τέλος επιέστη και από τον Καραμαλή, αλλά και από το γούμενο του Κύκου, ο οποίος ήταν εκεί, τον Εκλεμεσού Μητροπολίτη, ο οποίος μάλιστα είπε να δεν υπογράψει ο Μακάριος, θα υπέγραφε εκείνος. Και οποίοι αργότερα κατηγορούσαν τον Μακάριον γιατί υπέγραψαν εκείνες τις συμφωνίες. Είχε συνεπώς επιλογή ο Μακάριος? Δεν είχε. Στο Λονδίνο. Δεν είχε. Η επιλογή του και αυτό που τον υποχρέωσαν να υπογράψει ήταν ότι το εξεκαθάρισαν ότι εάν δεν υπογράψει τις συμφωνίες το αποτέλεσμα θα είναι η διχοτόμηση της Κύπρου. Αργότερα ο Μακάριος έκανε κάποια δήλωση η οποία είχε πει ότι ο ρεαλισμός της μόνη. Αλλά εκείνος ο οποίος έκανε το πρώτο ρεαλισμό για να αποφύγει τη διχοτόμηση ήταν ο ίδιος ο Μακάριος. Και φαίνεται ότι επίστη ότι οι Άγγλοι ήσαν αποφασισμένοι, αν δεν υπέγραφε τη λύση, να προχωρήσουν στη διχοτόμηση. I've never thought that he had any other option. Again, surely the crucial role in that regard was played by Averroff and by the Greeks. That the only way Makarios could have had another option would have been with Greek support. And that support simply wasn't there. So I think he was totally in a corner. And there's that lovely moment when, in the course of Lancaster, that lovely moment, that revealing moment, when Makarios gives an impassioned speech, obviously geared towards winning some kind of
pliability from the Greek side, and Averrov just looks away, just the glance is averted. And so it's a matter of glances and rather than any direct statements, but it's quite clear the Greeks were not going to give Makarios an inch. Ο Μακάριος και η Ελληνοκύπρη συνεπώς δεν είχαν λόγο στη διαμόρφωση του περιεχομένου των συμφωνιών ή άλλη επιλογή από το να τις αποδεχτούν. Οι Τουρκοκύπροι βεβαίως πολύ λιγότερο, καθώς η τουρκοκυπριακή ηγεσία είχε υποταχθεί πλήρως στις εντολές της Άγκυρας. Ξέρουμε πόσο δύσκολο ήταν για παράδειγμα για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο καταρχήν το πέρασμα από την Ένωση στην ανεξάρτησία. Ο ίδιος περιγράφει κάπου ότι τρεις νύχτες δεν μπορούσε να κοιμηθεί καταρχήν, ότι δεσμεύτηκε ως σύμβουλος του ελληνισμού και της ορθοδοξίας για μια ιστορική ιδέα, αν θέλεις, και ξαφνικά πρέπει να αλλάξει ο ίδιος αυτή την πορεία. Άρα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Δεύτερο, όταν έφτασα εκεί, όλη η ένταση που πρόκυψε μεταξύ Κωνσταντίνος Καραμαλής και Μακάριο μας δείχνει επίσης πόσο δύσκολο ήταν για τον Μακάριο να υπογράψει αυτή τη συμφωνία, όμως επίσης πόσο εγκλωβισμένος ήταν και ελάχιστες επιλογές είχε. Όταν ο Καραμαλής τον ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα είναι μια σοβαρή χώρα και υπόγραψε και δεσμεύτηκε και αν επιμένει να μην υπογράψει συμφωνίες θα μείνει μόνος του, ουσιαστικά αυτά είναι ξεκάθαρες κουβέντες. Δεν νομίζω ότι οι Κύπροι ηγέτες είχαν ρόλο, ιδιαίτερο ρόλο. Αυτό μπορεί να πει κανείς να πει μόνο βέβαια είναι το εξής, γιατί εδώ υπάρχει μια υπευθυνότητα που αφορά την κυπριακή πολιτική ελίτ, είναι ότι και Ελλάδα και η Τουρκία στη διαδικασία συνομιλιών και προετοιμασίας της ανεξαρτησίας είχαν τακτικά συμβουλέψει και τους ηγέτες της Κύπρου. Για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό είναι όταν ο Φατίν Ρουστιζορλού, τότε υπουργός εξωτερικών, παρουσίασε στο Ραούφτεκτάς το έγγραφο. Δεν άρεσε η ιστορία αυτή και ζητούσε κάτι παραπάνω. Ζητούσε όλα μισά-μισά για παράδειγμα. Και ο κύριος Ζολού του πέταξε τα χαρτιά και του είπε: ξέρεις, και οι Έλληνες έχουν τιμή και αυτοί είναι ένας λαός και έθνος και πρέπει να τους σεβόμαστε. Με ποιους ιονούς λοιπόν ξεκινούσε η Κύπρος τον βίον της ως ανεξάρτητη πολιτεία? Η Δύση έμενε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Οι Βρετανοί απαγκιστρώθηκαν από το πρόβλημα της Κύπρου και διατήρησαν τον έλεγχο τους στη στρατηγική σημασία του νησιού. Οι Αμερικανοί έκλεισαν μια πληγή στη νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ξεφορτώθηκε τον πονοκέφαλο του Κυπριακού. Οι Τούρκοι ανέτρεψαν τη Λοζάνη και επανάκτησαν δικαιώματα στην Κύπρο. Παρά τα προβλήματα και τα εμπόδια, παρά τους περιορισμούς και τις παγίδες, θα μπορούσε το πείραμα να πετύχει. Στην τουρκοκυπριακή συνοικία της Λευκωσίας υπάρχει ένας Τουρκοκύπριος ο οποίος επιμένει και σήμερα να θυμάται και να τιμά την επέτειο της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι βέβαια χωρίς συνέπειες. Those who believe in the Republic of Cyprus, they still have. We even have a Turkish Cypriot in the north who every year on the 16th of August he demonstrates in front of his house his commitment to the Republic of Cyprus and his criticism of the three guarantor powers. And in the last 2 years, they didn't arrest him, but in the previous years, they used to arrest him and also his demonstration material. Ο Αχμέτ Αν μας υπενθυμίζει ότι από το 1960 υπήρχαν Τουρκοκύπριοι που δεν υπέκυψαν στις εντολές της τουρκοκυπριακής ηγεσίας και στήριξαν την Κυπριακή Δημοκρατία. Εξέδιδαν μάλιστα και εφημερίδα ασκώντας κριτική στις επιλογές της Άγκυρας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Ανάμεσά τους ο Εξάναν Λί, οι δύο Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι που εκτελέστηκαν μέσα στα κρεβάτια τους από την TMT. On the day of the 16th of August, when the Republic was declared and the so-called Turdik, the Turkish contingent, came to Cyprus, the banners, the headlines of the newspapers, Turkish Cypriot newspapers, were saying that after all those years, after centuries, Turkish soldiers landed on the soil of Cyprus. So they were not celebrating the independence of the island. They were celebrating the coming of the Turkish soldiers, and it was same with the Greek Cypriots. They were not celebrating the independence of the island because they were thinking of uniting the island with Greece.
Και βεβαίως οι Τουρκοκύπριοι δεν είχαν λόγους να μην θέλουν τη λύση της ανεξαρτησίας. Οι προηγούμενες προτάσεις των Βρετανών προνοούσαν απλή συμμετοχή στην κυβέρνηση ενός υπουργού για τουρκικά θέματα. Τα προνόμια της Ζυρίχης ήταν πολύ, πολύ περισσότερα και η τουρκοκυπριακή ηγεσία το γνώριζε. I don't think that the majority were aware, maybe only a small section of the community. And it was revealed later that, for example, a Turkish Cypriot origin diplomat in Turkey wrote later in his memoirs that Zorlu was very clever and he was very successful to earn very good rights for the Turkish Cypriot minority. And he was very successful in this. So it was more than the population could deserve as a minority in Cyprus, because maybe it was a present for the minority, because the Turkish Cypriots were used against the Greek Cypriots' wish of enosis, provoking the partition of the island with the help of the British. Maybe it was a kind of reward for them to give these rights, and maybe later they could be easily manipulated by the outside powers. Σε ποιο βαθμό λοιπόν οι συνειδήσεις που δημιούργησε η Ζυρίχη επηρεάζουν και σήμερα τις αντιλήψεις για τη λύση του Κυπριακού? Το πιο σημαντικό ιστορικό, ιστορική σημασία θα έλεγα, εξέλιξη με τη Ζυρίχη και σε σχέση με την τουρκική κοινότητα και κάτι που παραμένει και μέχρι σήμερα, είναι πώς εξελίχθηκε αριθμητική μικρότερη κοινότητα σε μια πολιτικά ίση κοινότητα. Ένα πράγμα που πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι μας είναι ότι η πολιτική ισότητα των Τουρκοκυπριών θεσμοθετήθηκε με τη συμφωνία της Ζυρίχης και Λονδίνου και μέσα από το Κυπριακό Σύνταγμα. Έτσι. Γι' αυτό και κάποιοι στόχαστες πολιτικής επιστήμης ονομάζουν την ανεξαρτησία της Κύπρου ως ομοσπονδιακή λειτουργία και εν μέρει συμφωνώ και εγώ. Δηλαδή, οι σχέσεις βασίστηκαν από την αρχή σε μια πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, με την έννοια ότι αν μια δεν συνενέσει, δεν μπορεί να αλλάξει το Σύνταγμα. Έτσι. Άσε που υπάρχουν και στοιχεία του Σύνταγμα που δεν μπορούσαν να αλλάξει με τίποτα. Όμως, ακόμα και αυτή η αλλαγή έπρεπε. Εδώ υπήρχε αλληλοεξάρτηση. Και ξεκάθαρα μια σχέση πολιτικής ισότητας. Αυτή η ισχύ της πολιτικής ισότητας είναι αυτό που εμπεδόθηκε στη συνείδηση των Τουρκοκυπριών και κρατιέται μέχρι σήμερα με δόντια. Θέλετε, είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει αν θέλει να κάνει μια ρεαλιστική λύση. Αυτό το θεωρώ πιο σημαντικό που έχει μένει από τη Ζυρίχη. Η εκτίμηση του Γλάφκου Κληρίδη είναι ότι η ανεξαρτησία δεν είχε προοπτικές. Και να γιατί. Και η δική μας η πλευρά. Με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είχε και τον τίτλο του Εθνάρχη. Αλλά και η τουρκική πλευρά με τον Κουτσούκ δεν έθεταν το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας πάνω από τα συμφέροντα, εθνικά συμφέροντα των κοινοτήτων. Εδώ ήταν το μεγάλο λάθος. Είχαμε εξαίρετους εθνικούς πολιτικούς όταν επολεμούσαμε για να πάρουμε κάτι. Όμως, κατόπιν δεν ήσαν statesmen που να μπορούν να υπολογίσουν ως πού μπορώ να πάω. Όπως ο Βενιζέλος που έκανε τη διαφορά μεταξύ του εφικτού και του ευταίου. Ο καθένας έθετε το συμφέρον της κοινότητας του πάνω από το συμφέρον της διατήρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Μακάριος σε μια συνέντευξή του στο γνωστό σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη, η οποία περιλήφθηκε στην ταινία του Κακογιάννη Ατήλα 74 και από την οποία την δανειστήκαμε, ομολογεί ότι και ο ίδιος μιλούσε για ένωση μετά την εξαρτησία. Τόνιζα όμως πάντοτε πως το ευταίον δεν είναι πάντοτε εφικτόν και ότι η ένωση δεν πραγματοποιείται εφόσον αντιτίθεται προς τούτο η Τουρκία. Και μη πραγματοποιούμενης της ενώσεως έπρεπε να στηρίξουμε και να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία της Κύπρου. Ο πρόεδρος Μακάριος εξήγησε ωστόσο τους λόγους της σύγκρουσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων μετά την ανεξαρτησία. Οι ρίζες της διχόνοιας μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου ήσαν μέσα στο σύνταγμα μας, το οποίο περιείχε πολλά διαιρετικά στοιχεία.
Η κατάρρευση όμως της συνταγματικής λειτουργίας οφείλεται στην δημαγωγία πολλών πολιτευομένων στην Κύπρο και στην Ελλάδα που εξεμεταλλεύονται τους εθνικούς πόθους του λαού μας και πολύ περισσότερον οφείλεται βέβαια στο γεγονός ότι η Τουρκία είχε εξ αρχής κατακτητικά σχέδια και βλέψεις και απέτρεπε τους Τουρκοκυπρίους από την συνεργασία με τους Έλληνας μέσα στα πλαίσια του συντάγματος. Και εδώ βεβαίως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τα λόγια του Μελί Χετζενμπέλ, Γενικού Διευθυντή στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κατά την υπογραφή της Ζυρίχης και πρέσβη της χώρας του στην Ουάσιγκτον κατά την εισβολή. Καταλήγοντας τη συμφωνία της Ζυρίχης, γνωρίζαμε ότι θα προέκυπτε η ανάγκη για να επέμβουμε στην Κύπρο. Και αυτό γιατί πιστεύαμε ότι ο Μακάριος δεν θα ήταν πρόθυμος να διαφυλάξει το ομοσπονδιακό σύστημα στη νομική του μορφή. Η επέμβασή μας διενεργήθηκε λίγο-λίγο. Το 1964 έγινε από αέρος. Το 1967 εκδιώχθηκαν από το νησί 10.000 Έλληνες στρατιώτες. Αλλά η πραγματική επέμβαση έγινε το 1974. Ωστόσο, η εισβολή του 1974 δεν ήταν αυτή που είχαμε σκεφτεί με την κατάληξη της Συμφωνίας Ζυρίχης Λονδίνου. Ποιο λοιπόν ήταν το μέλλον αυτής της ανεξαρτησίας, αυτής της Κυπριακής πολιτείας? Η προσπάθεια που καταβάλλεται σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, είναι να μεταξελιχθεί η εσωτερική της δομή σε ένα ομοσπονδιακό διακοινωτικό κράτος με μια διεθνή προσωπικότητα και μια κυριαρχία, έτσι ώστε η ανεξαρτησία της Κύπρου να συνεχιστεί και στο μέλλον. Η συνέχιση της ανεξαρτησίας επιβάλλεται έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για μια ομοσπονδιακή πολιτεία διακοινωτική που έχουν υπογράψει δύο πλευρές και νομίζω μοναδικό πράγμα που έχουν συμφωνήσει δύο πλευρές είναι αυτό και υπάρχουν συνομιλίες. Πρέπει να τονίσουμε ότι επίσης ακόμα και στο σχέδιο ΑΝΑΝ και λέω ακόμα στο σχέδιο ΑΝΑΝ γιατί το απόρριψε τον Κυπριακό πληθυσμός, όμως ακόμα και εκεί νομίζω η συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σαφές. Είναι σαφές γιατί στη λύση που θα γίνει και θα βρεθεί, όλοι μας μιλάμε ότι η Κύπρος ως κράτος δεν θα κάνει αίτηση για να είναι ξανά μέλος των ΗΠΑ, ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η κρατικότητα της Κύπρου συνεχίζεται μέσα από τη Λίβη, ακόμα και στο σχέδιο. Άρα φαντάζομαι ότι αν προκύπτει ομόσπονδη Κυπριακή πολιτεία, το πολύ πολύ αυτό μπορούμε να το ονομάσουμε δεύτερη δημοκρατία. Δεύτερη δημοκρατία, με την έννοια όπως έχουμε στη Γαλλία την πέμπτη δημοκρατία και είναι μια μεταμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή η κρατικότητα της Κύπρου κρατιέται, είναι εδώ, επιβίωσε και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει οτιδήποτε που θα ξεκάνει αυτό το πράγμα. Κανένας δεν μπορεί βέβαια να προβλέψει το μέλλον. Ωστόσο, το γεγονός είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία άντεξε 49 ολόκληρα χρόνια παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισε, παρά τα πλήγματα που δέχτηκε. Και σήμερα ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη σιγουριά ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ισχύουν κανόνες και νόμοι που κατοχυρώνουν την ύπαρξή της. Η πορεία προς την δικαίωση δεν είναι καθόλου εύκολη. Αντίθετα, και δύσκολη είναι και μεγάλες προσπάθειες απαιτεί και υπομονή χρειάζεται. Και σωστή πολιτική συμπεριφορά επιβάλλεται να επιδεικνύεται. Κλείνοντας λοιπόν την εκπομπή αυτή, σας αφήνομαι με ορισμένες σκέψεις του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, ακριβώς με αφορμή την επέτειο της ανεξαρτησίας. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί κανείς με τις εκτιμήσεις του. Οι παρατηρήσεις, ωστόσο, αποτελούν ερέθισμα για προβληματισμό για το μέλλον του τόπου και του λαού. Καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά. Υπήρχε πάντοτε το εξής. Καμία χώρα μέλος των Ηνωμένων Εθνών δεν ήθελε να υποστηρίξει κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας επί τη βάση κοινοτικών διαφορών. Διότι όλοι είχαν τις ίδιες διαφορές και δεν ήθελαν να γίνει προηγούμενο. Γι' αυτό και στον χώρο των αδεσμών και όχι για οποιαδήποτε άλλη λύση. Και ο περίεργον ήταν ότι ενώ μας υποστήριζαν οι αδέσμευτοι στη Γενική Συνέλευση,
και είχαμε πλειοψηφία. Εν τούτης, όταν έγινε το πραξικόπημα, οι ηγέτες, όπως ο Τίτο και ο Νάσερ, δεν κατηγόρησαν την Τουρκία που έκαμε την εισβολή. Κατηγόρησαν το πραξικόπημα. Κανείς δεν μίλησε να επικρίνει την Τουρκία γιατί έκανε επέμβαση στην Κύπρο. Όλοι επέκριναν το πραξικόπημα. Και ήταν το πρώτο χαρακτηριστικό που τουλάχιστον εγώ το αναγνώρισα, ότι έχουμε μεν τους αδέσμευτους, αλλά και οι αδέσμευτοι είχαν τους περιορισμούς τους. Κύριε Πρόεδρε, πόσο ισχυρή ασπίδα εξακολουθεί να είναι αυτή η ανεξαρτησία σήμερα? Έχει περάσει πολύ νερό κάτω από τη γέφυρα. Και σήμερα, εφόσον 6 γενικοί γραμματείς προσεπάθησαν να δώσουν μια λύση με βάση την ανεξαρτησία και απέτυχαν, το Γενικό Αίσθημα των Ηνωμένων Εθνών και πολλών κρατών μελών τους είναι ότι αυτή τη φορά, αν δεν καταλήξουμε σε μια συμφωνία, δεν θα αναγνωρίσουν κυριαρχία εις το τουρκοκυπριακό κράτος, αλλά νομική οντότητα, που είναι το τελευταίο σκαλοπάτι προτού αναγνωρίσεις κυριαρχία. Έχει μέλλον, συνεπώς, αυτή η ανεξαρτησία? Με τον χρόνο ολιγοστεύει το μέλλον της. Χάσαμε ευκαιρίες για να λύσουμε το Κυπριακό, διότι πιστεύαμε ότι έχουμε δίκαιο σε όλα τα θέματα και ότι πρέπει να δικαιωθούμε. Δεν αναγνωρίσαμε όμως και τις αδυναμίες των Ηνωμένων Εθνών. Όλες οι κυβερνήσεις Μακαρίου, Σπύρου Κυπριανού, Βασιλείου, Γλαύκου Κληρίδη, προσπαθήσαμε να πάρουμε ψήφισμα κάτω από το κεφάλαιο 7 του καταστατικού χάρτου. Διότι ψήφισμα κάτω από εκείνον το κεφάλαιο έδιδε το δικαίωμα το Συμβούλιο Ασφάλειας να επιβάλλει κυρώσεις στο μη συμμορφόμενο. Καμία κυβέρνηση δεν κατορθώσαμε να πείσουμε ούτε τους αδέσμευτους να μας δώσουν ψήφισμα κάτω από το κεφάλαιο 7, και επομένως τα ψηφίσματα ήσαν ευχητήρια, μας εδικαίωσαν, διότι είπαν να γίνει σεβαστή η εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, να επιστρέψουν οι πρόσφυγες στις τους υποσυνθήκες ασφαλείας, να φύγουν τα ξένα στρατεύματα. Όμως όταν ήρθαν στη λύση του Κυπριακού, είπαν λύση να αποδεχτεί και από τις δύο πλευρές, διαδιαπραγματεύσεων. Συνεπώς, η συμβουλή σας στους σημερινούς? Η συμβουλή μου στους σημερινούς, ίσως δεν πρέπει να δίδω συμβουλές. Η συμβουλή που θα έδιδα στον εαυτό μου, θα πω, ήταν ότι μπήκαμε στην Ευρώπη. Μια λύση του Κυπριακού, η οποία δεν θα με ικανοποιεί, θα μπορούσε να διορθωθεί και ότι ομοσθεί το ακή κομιονιτέρ. Εκεί έπρεπε να στοχεύουν. Δυστυχώς δεν το κάναμε. Εκερδίσαμε τη μάχη να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οφείλουμε στον Τεχτάση, στην αδιαλλαξία του Τεχτάση. Πείσαμε ότι ευθύνεται η Τουρκία και η τουρκική πλευρά και δεν μπορείτε να μας τιμωρείτε εμάς. Αυτό όμως τώρα αντεστράφει, δυστυχώς. Όταν βλέπετε την Τουρκία να μπαίνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι πλέον σε εισβολέα. Η Τουρκία έκανε δήλωση ότι αν λυθεί το Κυπριακό θα σηκώσει τα στρατεύματα της. Ότι ήταν εδώ για να αποτρέψει τους σκοτωμούς μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
και άλλαξε φοβερά το κλίμα εντύπωση.